Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Καλησπέρα. Και δημόσιας διοίκησης Πανεπιστήμιο. Τι κάνετε κύριε καθηγητά? Τώρα η ερώτηση είναι ρητορική, καταλάβατε. Προσπαθώ να είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Και εμείς, το ίδιο. Διότι δεν κρύβουμε την ανησυχία μας για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Εσείς με τη δική σας οπτική και τη δική σας προσέγγιση πώς τα βλέπετε κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχετε δίκιο. Δηλαδή είμαστε σε ανησυχία διότι είναι ένας δεύτερος πόλεμος που λαμβάνει χώρα στο περίγυρό μας και μάλιστα πολύ πιο πλησιέστερα αυτή τη φορά σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αλλά ας ξεκινήσω πρώτα απ' όλα λέγοντας ότι κάθε πολιτισμένος άνθρωπος δεν μπορεί παρά να καταδικάζει απαρίφραστα τις αγριότητες, τις βαρβαρότητες που έχουν διαπραχθεί από την Χαμάς. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Και προφανώς το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Αλλά το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί παρά να ασκείται εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει δικαίωμα αυτοάμυνας το οποίο ασκείται στα διεθνά. Και φοβάμαι ότι το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας, αλλά μη σκεφτόμενο και πάρα πολύ το διεθνές δίκαιο. Με άλλα λόγια, μέτρα όπως είναι η διακοπή παραχής ρεύματος, νερού, ο αποκλεισμός, η διακοπή τροφοδοσίας κτλ. Που πλήττει τον άνοχο πληθυσμό στη λωρίδα της Γάζας, είναι πέρα για πέρα εκτός κανόνων διεθνούς δικαίου και μόλις προλίγου το είπε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι βαρβαρότητα. Είναι ακριβώς. Κάνοντας αυτό, το Ισραήλ ουσιαστικά παίζει το παιχνίδι της Χαμάς. Πέφτει στην παγίδα της Χαμάς, διότι η Χαμάς αυτό ακριβώς επιδιώκει. Με άλλα λόγια... Η Χαμάς όμως, κύριε καθηγητά, κύριε Ακημίδη, είναι οργάνωση. Το κράτος είναι κράτος. Και νομίζω ότι το ίδιο περίπου πράγμα επεσήμανε και ο Ερντογάν στους Ισραηλινούς. Αν φερθούν ως οργάνωση, θα έχουν την αντιμετώπιση μιας οργάνωσης. Πρέπει να φερθούν ως κράτος, που σημαίνει ό,τι ακριβώς είπατε. Κοιτάξτε, αυτό είναι στη βάση του σωστό, διότι η Μέχαμας είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Το δε Ισραήλ υποτίθεται ότι είναι ένα πολιτισμένο κράτος, το οποίο οφείλει να σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ναι, αλλά εδώ πέρα υπάρχει κάτι ακόμα, κύριε καθηγητά, γιατί η αλήθεια είναι ότι με την κτηνοδία της Χαμάς, πολλοί, ανάμεσά τους και εγώ, κάναμε πέρα όλα όσα έχουν προηγηθεί. Δηλαδή, τη βαρβαρότητα στο Ισραήλ τη βλέπουμε να εξελίσσεται εδώ και 50 χρόνια. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον εξτρεμισμό και τις βαρβαρότητες της Χαμάς, αλλά θα πρέπει να διερωτηθούμε σε ποιο περιβάλλον αναπτύχθηκε αυτός ο εξτρεμισμός. Με άλλα λόγια, ποιο υπήρξε το γόνιμο έδαφος που επέτρεψε να ανθίσει αυτός ο εξτρεμισμός. Και το γόνιμο έδαφος υπήρξε το γεγονός ότι το κεντρικό πρόβλημα της Μέσης Ανατολής και το κεντρικό πρόβλημα του Ισραήλ, με άλλα λόγια η επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος, δεν έγινε εδώ και τόσα χρόνια και δεν έγινε κυρίως με ευθύνη του Ισραήλ. Με ευθύνη της ηγεσίας του Ισραήλ μάλλον. Με άλλα λόγια, η λύση των δύο κρατών, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο η λύση της διεθνούς κοινότητας, δηλαδή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Ουσιαστικώς εγκαταλείφθηκε από το Ισραήλ. Και το Ισραήλ προχώρησε σε επικισμό της δυτικής όχθης, παραβίασε τα συμφωνηθέντα για την Ιερουσαλήμ και για το Τέμενος Αλάξα και τα λοιπά, μετέτρεψε τη Γάζα σε μία απέραντη φυλακή. Όλα αυτά και πίστεψε ότι θα μπορούσε να λύσει το Παλαιστινιακό πρόβλημα όχι με τη λύση των δύο κρατών, αλλά με την εξομάλυνση των σχέσεων με τις αραβικές χώρες. Ναι. Αυτή η στρατηγική απέτυχε και νομίζω ότι απέτυχε παταγωδώς και θα πρέπει να αντληθούν ορισμένα μαθήματα. Το Ισραήλ μπορεί ενδεχομένως να ισοπεδώσει τη λωρίζα της Γάζας, αλλά αυτό δεν κατοχυρώνει
την ασφάλεια και την σταθερότητα. Με άλλα λόγια, δεν θα τελειώσει το θέμα εδώ. Μείωση του Ισραήλ σε ένα περιβάλλον ειρήνης, ασφάλειας και δημοκρατίας. Και αυτό είναι το μείζον στούμενο για το Ισραήλ. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο. Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση φτάσουμε στα άκρα, που έχουμε φτάσει στα άκρα και έχουμε υπερβεί και τα άκρα και τα εσκαμμένα, μήπως πολλές φορές όταν πιάνεις πάτο έρχεται πιο κοντά μία λύση? Κοιτάξτε, αυτό στην ιστορία υπήρξε πράγματι. Ένα παράδειγμα. Με άλλα λόγια, όταν φτάσαμε στο ακρότατο όριο, τότε ξεπίδησε και μία λύση. Ελπίζω να γίνει κάτι τέτοιο και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εδώ η ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών είναι κολοσιαία. Με άλλα λόγια, η χώρα η οποία θα μπορούσε να ασκήσει κατά κάποιο τρόπο την επιρροή της, διότι έχει την δυνατότητα να το κάνει, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν πράττουν κάτι τέτοιο. Αντίθετα, έχουν δώσει πλήρη άδεια στον Ισραήλ να προχωράει σε αυτή την πολιτική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή. Μα τι, πώς να δώσει κάτι, κάποια άλλη άδεια, όταν σε όλες τις προηγούμενες συγκρούσεις που ενεπλάκη η Αμερική έκανε τα ίδια? Πάντως η Αμερική. Ναι, δεν μπορεί να το προσπεράσουμε. Είναι τη λύση των δύο κρατών. Ναι. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να εφηλατήσει τις δυνατότητες να επανέλθει κατά κάποιο τρόπο, να επαναλειτουργήσει η ειρηνευτική διαδικασία με στόχο τη λύση των δύο κρατών. Διαφορετικά η Μέση Ανατολή και το Ισραήλ θα είναι συνεχώς σε μια διαρκή σύγκρουση που νομίζω ότι αυτό σε τελευταία ανάλυση δεν εξυπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα του ίδιου του Ισραήλ. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, κυρία Κιμέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Απλά μας τα είπατε, ναι, και ευχαριστούμε. Ναι.